Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, 1η Αυγούστου, ένας νέος μήνας ξεκινά, του 2018. Βρισκόμαστε στο δημοτικό γήπεδο του Παλαιοχωρίου, εδώ που σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει η πρώτη προπόνηση του Άρη για την σεζόν 2018-2019. Μαζί μας είναι ο προπονητής της ομάδας, ο Γιώργος Απόσογλου, δεύτερη χρονιά στο στρατόπεδο των Κίτρινων Μαύρων και βεβαίως έχουμε όλη την απορία να μάθουμε τι ακριβώς είναι αυτό που τον κρατάει εδώ στο Παλαιοχώρι και βεβαίως να μας πει λίγα λόγια για την προετοιμασία που ξεκινά. Γιώργο, καλησπέρα. Καταρχήν να σε ευχαριστήσω για την, για αυτή την μίνι συνέντευξη, για τις λίγες δηλώσεις εν ώψη της προετοιμασίας. Θα τα λέμε βεβαίως και σε όλη την, κατά τη διάρκεια της, των προπονήσεων. Να δούμε λίγο για αυτά που προανέφερα, το κομμάτι της προετοιμασίας, το ότι παρέμεινες για δεύτερη χρονιά και βεβαίως να μιλήσουμε και λίγο για το ρόστερ που διαμορφώνεται. Καταρχήν να ευχηθώ καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε όλους τους ποδοσφαιριστές, σε όλες τις ομάδες του μας και γενικότερα. Μένα δεύτερη χρονιά με κρατάει η πάρα πολύ καλή συνεργασία που είχαμε πέρυσι και με την πρώτα απ' όλα με τη διοίκηση, καθώς παραμείναν και οι ίδιοι οι άνθρωποι στην ομάδα, και το καλό κλίμα που είχαμε μεταξύ των παικτών, και θα έλεγα ότι ήταν το κλειδί της περσινής επιτυχίας της οποίας της πετυχημένης πορείας της οποίας είχαμε. Καθώς μετά από πάρα πολλά χρόνια η ομάδα ανέβηκε στην Α1 κατηγορία και τερμάτισε πάρα πολύ ψηλά με καλή συγκομιδή βαθμών και το πιο σημαντικό με αρκετά νεαρά, νεαρά παιδιά. Αυτό θέλουμε να κρατήσουμε και φέτος, να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί, γιατί ήμασταν πέρυσι σε μεγάλο βαθμό σε όλα τα παιχνίδια. Να κρατήσουμε ένα νεανικό ρόστερ, να προσπαθήσουμε τα 7-8 παιδιά, νεαρά παιδιά που έχουμε κάτω του 18, να μπορέσουμε κάποια στιγμή να παίξουν όλοι. Αυτός είναι ο στόχος με εμένα στην αρχική εντεκάδα. Αυτό θα είναι πολύ, πολύ σημαντικό και βαθμολογικό και βαθμολογικά και αγωνιστικά τα βάζω εγώ σε δεύτερη, έτσι, δικιά μου φιλοδοξία φέτος, σε δεύτερη μοίρα. Και μιας που ανέφερες, Γιώργο, για την φιλοδοξία, για τους ενδεχόμενους στόχους της νέας σεζόν, θα ήθελα έτσι να μου πεις, σε σύγκριση βεβαίως και με αυτό που είδαμε πέρσι, αλλά και αυτά που έχουμε μέχρι στιγμής ως πληροφορίες όσον αφορά τις αντίπαλες ομάδες, τις ομάδες που θα αγωνιστείς φέτος εναντίον, να μου πεις έτσι λίγο αν υπάρχει κάποια πολύ σημαντική διαφορά σε σχέση με πέρσι, πάντα μιλώντας έτσι για το πρωτάθλημα και για τις υπόλοιπες ομάδες, και βεβαίως αν θεωρείς ότι θα έπρεπε βάσει της ενίσχυσης άλλων ομάδων να προχωρήσεις και στη δική σου, έτσι. Καταρχήν, μόνο που φέτος στο πρωτάθλημα υπάρχει η Νάουσα, αυτό και μόνο κάνει το πρωτάθλημα να έχει μια διαφορετική, θα έλεγα, έγκλη. Και στο θεσμό του κυπέλου θα είναι κατά πάση πιθανότητα η Κυβέρνηση, αν κάνω λάθος. Βεβαίως. Αυτό που μόνο του τα λέει όλα. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι στους δύο θεσμούς υπάρχουν δύο φαβόροι. Βέβαια, εντάξει, των πραγμάτων. Ναι, άρα για να είμαστε λίγο λογικοί, εμείς πρέπει να κοιτάξουμε αυτό που σου είπα πιο μπροστά, να κοιτάξουμε τα νέα παιδιά, μαζί με κάποιους έμπειρους τους οποίους έχουμε στην ομάδα μας και ποιοτικούς παίκτες που έχουμε αποκτήσει, να κάνουμε μια καλή ομάδα. Πρώτα-πρώτα να ευχαριστούνται τα ίδια τα παιδιά και μετά όλοι εμείς που είμαστε στην ομάδα. Βέβαια, κανένας δεν θέλει να μπαίνει στον αγώνα, το Σαββάτο στον αγώνα μέσα έτσι και να χάνει. Θα παίζουμε σε όλα τα παιχνίδια για να παίρνουμε το θετικό αποτέλεσμα. Ωραία. Και κλείνοντας, Γιώργο, αν υπάρχει κάποια κρεμότητα όσον αφορά το ροστερ, είδαμε κάποιες μεταγραφές που έχουν γίνει. Παρατηρούμε μάλλον ότι κάποια παιδιά εδώ που έχουν έρθει σήμερα για την πρώτη προπόνηση. Αν πιστεύεις ότι έχει κλείσει το ροστερ ή αν υπάρχουν μία-δύο κενές θέσεις, πώς είναι στο μυαλό σου? Ναι, υπάρχουν κάποιες κενές θέσεις, τις οποίες όμως, ωστόσο να σου πω την αλήθεια, περιμένουμε τα παιδιά να πάρουν τις ελευθερίες. Έχουμε έρθει σε συμφωνία με τις θέσεις τις οποίες αυτή τη στιγμή έχουμε κάποια κενά και περιμένουμε τα παιδιά να πάρουν τις ελευθερίες από τις ομάδες. Να σου πω, αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν ψάχνουμε κάτι άλλο, νομίζω ότι είμαστε αρκετά καλά. Μόνο να γίνουν κάποιες προσθήκες νεαρών ποδοσφαιριστών, ταλαντούχων ποδοσφαιριστών από την περιοχή,
αυτές θα είναι μόνο κάποιες προσθήκες. Κατά τα άλλα, αυτό που έχω στο μυαλό μου έχει υλοποιηθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί από νωρίς ανανεώσαμε τη συνεργασία μας με τη διοίκηση και από νωρίς ψάχνουμε και έχουμε βρει αυτό που, αυτά που θέλουμε. Κινηθήκατε πέρυσι, κυρίως μεσοεπιθετικά, γιατί αμυντικά ήμασταν αρκετά καλά. Κυρίως μεσοεπιθετικά ήταν το θέμα, το οποίο πιστεύω ότι φέτος με δουλειά θα το προσπαθήσουμε να το λύσουμε. Πολύ ωραία, και νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο ιδανικό πράγμα για έναν προπονητή να έχει κλείσει το ρόστερ λίγο πριν την έναρξη της προετοιμασίας ή τέλος πάντων στις πρώτες μέρες. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη συνομιλία. Καλή χρονιά, με υγεία και βεβαίως μακριά από τραυματισμούς και ποδοσφαιριστές. Από μένα, σε όλο τον κόσμο, υγεία πάνω απ' όλα. Να είσαι καλά.